Γεια σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της 12χρονη στον Κολωνό έχει ήδη αρχίσει να στέλνει κλήσεις στα 6 νέα πρόσωπα που ταυτοποίησαν οι αρχές από την 5η κατάθεση του παιδιού. Ανάμεσα στα πρόσωπα που έχει κληθεί για εξηγήσεις στην ανακρίτρια είναι και ένας γνωστός πρώην διαιτητής. Η Άννα Σταματιάδου είναι μαζί μας για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Ράνια, μιλάμε για έναν 60χρονο άντρα με πολλές κοινωνικές επαφές, γνωστός στον Κολωνό, είναι πατέρας δύο παιδιών, ζει και δραστηριοποιείται κοντά στο μαγαζί του Ηλία Μίχου, τον οποίο γνώριζε καλά σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Ο άντρας λοιπόν αυτός κλήθηκε από την ανακρίτρια μετά τα όσα είπε η μικρή 12χρονη στις τελευταίες καταθέσεις της. Ο 60χρονος ζήτησε προθεσμία για να δώσει εξηγήσεις εντός της εβδομάδας. Να πούμε τι είχε πει το παιδί στην τελευταία κατάθεση του. Μιλούσε για έναν οδοντίατρο. Μετά από την ταυτοποίηση ωστόσο των στοιχείων, προέκυψε ότι πίσω από τον οδοντίατρο ήταν ο γνωστός πρώην διαιτητής και οδοντοτεχνίτης, γείτονας του παιδιού. Με είχε στείλει ο Μίχος αυτόν περισσότερες από μία φορές, φέρεται να λέει η 12χρονη στις αρχές. Ο ίδιος πάντως φέρεται να αρνείται τα πάντα. Παραδέχεται ότι γνώριζε το κορίτσι, γνώριζε ότι είχε οικονομικά προβλήματα και ότι του έδινε είναι πολύ λίγα χρήματα για χαρτζηλίκη. Ράνια. Άννα, σε ευχαριστώ πολύ. Γνωστός επιχειρηματίας της Μυκόνου δολοφόνησε σήμερα τα ξημερώματα μέσα σε μπαρ του νησιού έναν 34χρονο Αλβανό. Ο δράστης της τυχερής δολοφονίας είναι ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής μονάδας. Ο 33χρονος που φέρεται να σκότωσε τον αλλοδαπό για τα μάτια μιας γυναίκας οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια στον εισαγγελέα της Σύρου. Ο αλλοδαπός έμενε μόνιμα στη Μύκονο όπου και εργαζόταν. Όλα ξεκίνησαν σήμερα τα ξημερώματα όταν οι δύο άνδρες τσακώθηκαν μέσα στο μπαρ. Ο καυγάς συνεχίστηκε και έξω από το μαγαζί. Αφού τους χώρισαν οι πιο ψύχρεμοι και όλοι πίστεψαν ότι το συμβάν θεωρούνταν λήξαν, ο επιχειρηματίας επέστρεψε έχοντας στα χέρια του μια καραμπίνα. Μπήκε στο νυχτερινό κατάστημα και πυροβόλησε δύο φορές τον Αλβανό στο κεφάλι. Γνωστός τράπερ συνελήφθη τα ξημερώματα στη Νέα Φιλαδέλφεια με πιστόλι στην κατοχή του. Η ομάδα Δίας έκανε έλεγχο σε ένα όχημα με τρία άτομα και έβγαλε το λαβράκι. Ο 26χρονος Έλληνας τράπερ είχε στην κατοχή του και μικροποσότητα χασίς. Ωστόσο, χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί και στους άλλους δύο που ήταν μαζί του. Ο λόγος για έναν 22χρονο Γεωργιανό που είχε στην κατοχή του ένα μαχαίρι 20 εκατοστών και έναν 24χρονο Αλβανό που συμπλήρωνε την παρέα και είχε πάνω του επίσης μικροποσότητα χασίς και μαχαίρι. Συναγερμός σήμερα τα ξημερώματα στην αστυνομία πολιστίας σε κοσμηματοπωλείο στα Πατήσια. 7 άτομα έσπασαν το ρολό του καταστήματος και εισέβαλαν στην επιχείρηση. Οι δράστες με γρήγορες κινήσεις κατάφεραν να σηκώσουν το χρηματοκιβώτιο, το φόρτωσαν σε ένα από τα δύο οχήματά τους και εξαφανίστηκαν. Η ελληνική αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των κακοποιών. Αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το Market Pass. Δικαιούχοι είναι περίπου το 85% των ελληνικών οικοκυριών, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τις λεπτομέρειες θα μας μεταφέρει η Μαρία Παπά. Μαρία. Ανοίγει αύριο, Ράνια. Οι ενδιαφερόμενοι φορολογούμενοι μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις στο vouchers.gov.gr ή σε κάποιο ΚΕΠ. Απαραίτητη είναι η κωδική του τάξης, ο αριθμός του κινητού, το email και το IBAN. Η επιδότηση είναι εξάμηνη, ξεκινάει από τα 22 και φτάνει έως τα 100 ευρώ και με την κατάθεση σε ψηφιακή κάρτα στο κινητό παίρνει ο δικαιούχος το 100% της επιδότησης. Και στην τράπεζα η επιδότηση φτάνει στο 80%. Τώρα το Market Pass μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι δικαιούχοι σε σούπερ μάρκετ, παντοπολία, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπολία, φούρνους, ηχθειοπολία και λαϊκές. Είναι δικαιούχοι οι άγαμοι με ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ και οι έγγαμοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Πρέπει επίσης να πληρούν και τα περιουσιακά κριτήρια, Ράνια. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Μαρία. Η Τουρκία, κυρίες και κύριοι, αποφάσισε 14 ημέρες μετά το σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου να σταματήσει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε όλες τις περιοχές εκτός από δύο. Η Δέσποινα Μανδελενάκη θα μας μεταφέρει τις εξελίξεις.
Ράνια, η Τουρκία εντείνει τις προσπάθειες για την απομάκρυνση των χαλασμάτων από τα κατεστραμμένα κτίρια. Σχεδόν 13.000 εξκαπτικά μηχανήματα, γερανοί, φορτηγά και άλλα ειδικά οχήματα έχουν σταλεί στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότεροι από 46.000 άνθρωποι στην Νότια Τουρκία και την Βορειοδυτική Συρία έχουν χάσει τη ζωή τους και δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί, καθώς στην Τουρκία περίπου 385.000 διαμερίσματα στη χώρα έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται. Την ίδια ώρα τώρα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Ελέγχου Νόσων προειδοποιεί για εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών. Υπάρχουν φόβοι για ασθένειες που μεταδίδονται μέσω τροφίμων ή μέσω του νερού και μπορούν να προκαλέσουν εστίες σε καταβλισμούς, αλλά φοβούνται και για ένα κύμα κρουσμάτων χολέρα στις πληγήσεις περιοχές, το οποίο θεωρείται μια σημαντική πιθανότητα τις επόμενες εβδομάδες, Ράνια. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Διατηρείται και αύριο ζεστός καιρός, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους έως και τους 20 βαθμούς Κελσίου. Ο Θοδωρής Κολυδάς θα μας ενημερώσει. Θοδωρή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και από μένα. Και η θερμοκρασία, από ό,τι φαίνεται, μέχρι και το Σάββατο τουλάχιστον θα διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα. Και να θυμηθούμε ότι η μέση θερμοκρασία είναι 13,5 βαθμοί για αυτό το δεκαήμερο, τώρα που διανύουμε το τρίτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Οπότε θα είμαστε γύρω στους 7 περίπου βαθμούς πάνω από τις κανονικές τιμές. Οι άνεμοι θα στραφούν πλέον σε νοτιάδες τις επόμενες ημέρες και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να διατηρηθεί η ήπιος θερμοκρασιακά και τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Θα κόψει δηλαδή η παγωγιά που υπήρχε τουλάχιστον τις προηγούμενες ημέρες στη Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα. Κάποιες αραιές νεφώσεις θα υπάρχουν μόνο κατά διαστήματα, ενώ οι νοτιάδες θα φτάνουν τα 5 με 6 και πρόσκαιρα κυρίως στην περιοχή του Αιγαίου, στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο, τα 6 με 7 μποφόρ. Ράνια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, τελείωσε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star. Για συνεχή ενημέρωση επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας star.gr. Ακολουθεί το Shopping Star. Δείτε όλες τις εξελίξεις της ημέρας με αναλυτικά ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο στις 8 παρατέταρτο με τον Γιώργο Ευγενίδη. Κυρίες και κύριοι, καλό και χαρούμενο απόγευμα να έχετε. Γεια σας.